Μάρκο, δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε 4 γκολ από τον Πανιόνιο. 3,5 χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που ο Πανιόνιος έβαλε στη Νέα Σμύρνη 4 γκολ. Πες μας, πώς έζησε το παιχνίδι. Το παιχνίδι αρχικά ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο όπως δείχνει το 4-0. Προσπαθήσαμε από την αρχή, μπήκαμε δυνατά, πετύχαμε γρήγορα τα δύο τέρματα πρώτα και έπειτα προσπαθούσαμε όσο μπορούσαμε να κρατήσουμε το σκορ. Νιώθατε πριν το παιχνίδι ότι υπήρχε πίεση μετά τις δύο ήττες, πίεση για νίκη στο σημερινό μάτς? Κοιτάξτε, πίεση δεν υπήρχε από τον κόσμο, απλά θέλαμε και οι ίδιοι να αποδείξουμε ότι δεν βρισκόμαστε τυχαία στη τρίτη θέση της βαθμολογίας. Το αποδείξαμε, πιστεύω, με το εμφαντικό αυτό σκορ και πιστεύω η συνέχεια θα είναι καλύτερη. 4-0 με τον Πανιόνιο, έχω την αίσθηση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και μιλάω για το τελευταίο εντός έδρας μάτς κόντρα στον ΠΑΟΚ που ιτηθήκατε με 2-1, ότι το κλειδί στο τελικό 4-0 ήταν ότι ήσασταν ουσιαστικοί, ότι δημιουργήσατε, ότι κάνατε γκολ τις ευκαιρίες που δημιουργήσατε. Ακριβώς αυτό είχαμε μιλήσει όλα τα παιδιά, ότι τις ευκαιρίες πρέπει να τις πραγματοποιούμε σε γκολ. Τα καταφέραμε σήμερα και γι' αυτό το σκορ ήρθε υπέρ μας. Σκόραρες με την Μέλλον του Πανιωνίου το πρώτο σου γκολ στην μεγάλη κατηγορία. Πες μου, πώς ένιωσες όταν αρχικά είδες την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και στην συνέχεια όταν έγινε σε αλλαγή και σε χειροκρότησε όλο το γήπεδο? Δεν φαντάζεται το πώς αυτό το συνέστημα είναι απίστευτο. Πραγματικά το περίμενα πάρα πολύ καιρό αυτό το τέρμα για να μου δώσει και μεγαλύτερη ψυχολογία και όθηση για τη συνέχεια. Πηγαίνεις και αγκαλιάζεις τον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο. Δύο λόγια για την κίνησή σου. Είναι από τους ανθρώπους που με έχουν πιστέψει πιο πολύ στον Πανιόνιο. Και πιστεύω και σε αυτόν αναγκαστικά οφείλεται η παρουσία μου στην Πανιόνιο.